Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Γιώργος Ολιναρίτης από το αγαπημένο σας Sold Out στο 7Arts. Ο λόγος για το συγκεκριμένο βίντεο, ζούμε μια περίεργη περίοδο, η αλήθεια είναι. Έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή μας, ένας ιός, ένας άγνωστος εχθρός όπως λένε πολλοί ήρθε στη ζωή μας, οφείλουμε να τον αντιμετωπίσουμε, μένουμε στο σπίτι, προστατεύουμε και τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Το αγαπημένο μας 7Arts, το αγαπημένο σας κανάλι στο YouTube, συνεχίζει να σας ενημερώνει και να είναι κοντά στις τέχνες, ακόμη και αυτή την περίοδο που μένουμε στα σπίτια μας. Απόψε και ο λόγος που κάνω το συγκεκριμένο βίντεο είναι γιατί θα ήθελα να σας μιλήσω για έναν σπουδαίο συγγραφέα. Αναφέρομαι στον Oscar Wilde, ο οποίος υπήρξε ένας πετυχημένος συγγραφέας, αλλά και από τους μεγαλύτερους δανδύδες της εποχής του. Σήμερα δεν θεωρείται μείζον συγγραφέας, ωστόσο κάποια έργα το επιβιώνουν στο θεατρικό ρεπερτόριο, όπως η σημασία του να είσαι σοβαρός, Σαλόμη, ο ιδανικός σύζυγος, η Βεντάγια της Ladies Widermere, επίσης το μυθιστόρημά του, το πορτέρα του Dorian Gray είναι σχεδόν κλασικό. Στο αποκορύφωμα της καριέρας του έγινε πρωταγωνιστή σκανδάλου που συντάραξε το Λονδίνο για τη σχέση του με τον νεαρό ποιητή Lord Alfred Douglas. Καταδικάστηκε και έκανε 2 χρόνια φυλακή. Εκεί έγραψε μια μακροσκελή επιστολή εξομολόγηση των Douglas, το γνωστό σε όλους μας βέβαια Ντεμπροφούντις, όπου εκδόθηκε χωρίς την έγκρισή του. Εκείνο για το οποίο περισσότερο θυμόμαστε βέβαια τον αγαπημένο σε όλους Oscar Wilde είναι τα πάμπολα και πανέξυπνα αποφθέγματά του, που δεν έχουν χάσει μέχρι σήμερα τη φρεσκάδα του. Θέλω να αναφέρουμε μερικά από αυτά. Κάποια είναι επίκαιρα, κάποια τα έχουμε πει όλοι, τα έχουμε βιώσει, θα τα βιώσουμε. Αρκεί ένα λεπτό για να ερωτευθείς, μία ώρα για να συμπαθήσεις και μία μέρα για να αγαπήσεις. Όμως μία ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις. Να είσαι ο εαυτός, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι. Ένα άλλο απόφθεγμα. Πολύ μακιγιάζ και λίγα ρούχα αποτελούν πάντα ένα αλάνθαστο σημάδι απελπισίας σε μια γυναίκα. Να συγχωρείς τους εχθρούς σου, αυτό τους κάνει να σε μισούν περισσότερο. Πόσο πραγματικά αυτά τα αποφθέγματα μιλάνε στις ψυχές όλων μας. Το χειρότερο από το να μιλούν άσχημα για σένα είναι να μην μιλούν καθόλου για σένα. Πόσο το έχουμε σκεφτεί όλοι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Ο καλύτερος τρόπος να αντιστέκεσαι σε ένα πειρασμό είναι να υποκύπτεις τελικά σε αυτόν. Οι άντρες θέλουν πάντα να είναι η πρώτη αγάπη μιας γυναίκας. Οι γυναίκες αντίθετα θέλουν να είναι η τελευταία γυναίκα ενός άντρα. Ποτέ μην εμπιστεύεις σε μια γυναίκα που λέει την πραγματική της ηλικία. Αν μπορεί να το πει αυτό, μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν μου αρέσει να μου δίνουν συμβουλές. Μπορώ να κάνω και μόνος μου λάθη. Ένα άλλο απόφθεγμα του Oscar Wilde. Μ' αρέσουν οι άντρες που έχουν μέλλον και οι γυναίκες που έχουν παρελθόν. Ο άνθρωπος είναι λιγότερο εαυτός του όταν μιλάει ως ο εαυτός του. Δώσ' του μια μάσκα και θα σου πει την αλήθεια. Πόσοι το έχουμε πει αυτό για ανθρώπινες σχέσεις πραγματικά που αποδείχθηκαν στο τέλος ψεύτικες, που δεν μας εξέφραζαν, που ίσως είχαμε την ανάγκη να τις διατηρούμε, ενώ πραγματικά δεν μας άξιζαν. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άλλοι άνθρωποι. Οι σκέψεις τους είναι οι απόψεις κάποιου άλλου. Η ζωή τους μια μίμηση. Τα πάθη τους ένα ρητό. Αυτό είναι από τον Ντεμπροφούντις, όπως σας ανέφερα πριν. Η δουλειά είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Η εκπαίδευση είναι θαυμάσιο πράγμα. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι τίποτα από όσα αξίζει να γνωρίζουμε δεν μπορεί να διδαχθεί. Οι πραγματικοί φίλοι σου τη φέρουν από μπροστά. Κοινικός είναι αυτός που ξέρει την τιμή όλων των πραγμάτων, αλλά την αξία κανενός. Μόνο οι ρηχοί άνθρωποι δεν κρίνουν από την εξωτερική εμφάνιση. Το πραγματικό μυστήριο του κόσμου είναι ορατό. Είναι το ορατό, όχι το μη ορατό. Είναι απαράδεικτο να χωρίζουμε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Οι άνθρωποι είναι είτε γοητευτικοί είτε βαρετοί. Πρέπει να είναι κανείς πάντα ερωτευμένος. Γι' αυτό δεν πρέπει να παντρεύεται. Οι γέροι πιστεύουν τα πάντα, οι μεσήλικες υποψιάζονται τα πάντα, οι νέοι ξέρουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν αδιάκριτες ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο αδιάκριτες απαντήσεις. Δεν μεταθέτω ποτέ για αύριο τι μπορώ να κάνω μεθαύριο. Η συνέπεια είναι το τελευταίο καταφύγιο όσων δεν έχουν φαντασία.
Οι άντρες παντρεύονται γιατί είναι κουρασμένοι, οι γυναίκες γιατί είναι περίεργες και οι δύο απατούνται. Η μοναδική γοητεία του παρελθόντος είναι ότι είναι παρελθόν. Το να ζεις είναι το πιο σπάνιο πράγμα στον κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλά υπάρχουν. Αυτό είναι όλο. Και αυτό πόσο μεγάλη αλήθεια. Ο σκοπός είναι να ζούμε την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή και σίγουρα να μην αφήνουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Το να αγαπήσεις τον εαυτό σου είναι η αρχή ενός έρωτα που θα κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Σπουδαίο και αυτό το αποφθέγμα. Στην αγάπη αρχίζουμε απατώντας τον εαυτό μας. Μόνο αργότερα απατούμε τους άλλους. Έχει πει πολύ σπουδαία αποφθέγματα ο αξέχαστος Όσκαρ Ουάιλντ. Θα αναφερθώ σε μερικά ακόμα. Οι τραγωδίες των άλλων διακρίνονται πάντα για την απελπιστική τους κοινοτοπία. Η φυσικότητα είναι απλώς μια πόζα και επιπλέον η πιο εκνευριστική από όσες γνωρίζω. Η καλύτερη δουλειά στη λογοτεχνία γίνεται από αυτούς που δεν στηρίζονται σε αυτήν για να βγάλουν το ψωμί τους. Αγαπώ την υποκριτική, είναι πολύ πιο πραγματική από τη ζωή. Ποτέ δεν ταξιδεύω χωρίς το ημερολογιό μου. Πάντα πρέπει να έχει κανείς συναρπαστικά, κάτι συναρπαστικό να διαβάσει πάνω στο τρένο. Αυτή η αβεβαιότητα είναι τρομερή. Ελπίζω να διαρκέσει. Όλος ο κόσμος υπήρξε ένα στρίδι για μένα, αλλά χρησιμοποίησα λάθος πυρούνι. Όποτε οι άλλοι συμφωνούν μαζί μου, αισθάνομαι ότι δεν πρέπει να έχω δίκιο. Αυτά είναι μερικά από τα αποφθέγματα του αξέχαστου Όσκαρ Ουάιλντ, πιο επίκαιρος από ποτέ. Ένα βιντεάκι στο οποίο αναφέρθηκα σύντομα για τον Όσκαρ Ουάιλντ, για τα όσα μας πρόσφερε και για τα υπέροχα αυτά και κάποια εκ των σημαντικότερων αποφθεγμάτων του. Εσείς παραμένετε, ενημερώνεστε πάντα για τις τέχνες στο κανάλι μας, στο 7 Arts, κάντε subscribe, πατάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για οποιοδήποτε νέο βίντεο ανεβαίνει και βέβαια είστε πάντα στην παρέα μας τόσο στο Facebook, Instagram και Twitter. Θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε τους εαυτούς σας.